Βέβαια, με το σώμα μας. Και η παράδοση λέει ότι θα είμαστε 33 ετών. Σε ηλικία 33 ετών θα είμαστε όλοι. Και θα έχουμε το σώμα μας, το οποίο θα είναι άφθαρτο. Δεν θα γερνάει, δεν θα φθύρεται, δεν θα αλλοιώνεται, έτσι. Όπως ήταν το σώμα του Χριστού μας. Ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε εμποδιζόταν, ας πούμε, από τους τοίχους. Περνούσε μέσα από τους τοίχους, μέσα στις πόρτες. Τέτοιο σώμα θα έχουμε. Αλλά θα είναι το σώμα μας, το δικό μας σώμα. Όχι κάποιο άλλο. Αυτές οι ανοησίες που λένε για μετεψύχωση, αυτά είναι διαβολικά πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ή για πολλές ζωές, δεν υπάρχουν πολλές ζωές. Μία ζωή είναι και μετά θάνατος, κοίμηση και μετά περιμένουμε την κοινή ανάσταση των νεκρών που θα ξαναπάρουμε το δικό μας σώμα. Η κάθε ψυχή θα βρει το δικό της σώμα. Έτσι ο Θεός θα το κάνει δηλαδή. Είτε ας πούμε κάηκε, είτε πνίγηκε ο άνθρωπος, είτε οτιδήποτε έπαθε, το σώμα του θα ανασυγκροτηθεί.